Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ που επανειλήθηκε αυτές τις μέρες πολλές φορές, ότι ήσασταν ο κερδισμένος ηττημένος. Δηλαδή ότι ναι, μεν μείνατε εκτός δευτέρου γύρου για 800 ψήφους την περασμένη Κυριακή, αλλά κερδίσατε. Αυτή είναι μια εκτίμηση που τη διάβασα σε πολλές εφημερίδες και από πολύ διαφορετικούς αναλυτές, ότι κερδίσατε σε συμπάθειες, σε προβολή και σε, πώς να πω, σε ηγετική παρουσία. Δεν ξέρω αν το εσείς το νιώθετε έτσι, έχετε την πίκρα ότι μείνατε έξω από το δεύτερο γύρο. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο πίκρα, αλλά δεν είναι και όταν είσαι πολύ κοντά στη φωτιά δεν τα αναγνωρίζεις όλα με την πρώτη μέρα. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι κέρδισε το Πασόκ από αυτή τη διαδικασία, και παρότι ο αρχηγός έμεινε ίδιος, πιστεύω ότι πάρα πολλά έχουν αλλάξει την επόμενη μέρα, και αν αυτά γίνουν πράξη, το Πασόκ ξεκινάει μια πορεία η οποία έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά είναι σημαντικό ότι ξεκινάει τώρα. Ναι. Έλεγα προηγουμένως ότι χωρίς αμφιβολία από αυτή τη διαδικασία το Πασόκ κέρδισε ορατότητα, μπήκε στο κέντρο της προσοχής, έδωσε μια αίσθηση σοβαρότητας και δηλαδή εσείς οι υποψήφοι δεν μιλήσατε μεταξύ σας πολιτικά, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτισμένο, αυτό είναι καλό. Τρίτον, το Πασόκ για πρώτη φορά νομίζω από την κρίση και ύστερα έδειξε ότι μπορεί να έχει έναν πλουραλισμό στελεχών και απόψεων, το οποίο αν το συνθέσει θα του δώσει δύναμη και θα το κάνει πιο πολύ συλλεκτικό, αλλά μπορεί να το συνθέσει. Αυτό θα φανεί, και γι' αυτό όταν επισκέφθηκα και τους δύο υποψήφιους πρόεδρους, δηλαδή μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, αυτό που επέμενα είναι, εκτός από τις πολιτικές αλλαγές οι οποίες θα εκφραστούν σε ένα συνέδριο θέσεων, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και οργανωτικές αλλαγές, τέτοιες ώστε να περάσει το κόμμα σε μια άλλη περίοδο, σε μια περίοδο που η σύνθεση θα είναι φυσικό υπακόλουθο των διεργασιών των οργάνων, και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε όργανα τα οποία απλώς εκφράζονται τάσεις μηχανιστικά, αλλά που η κοινωνία τα αναδεικνύει, στελέχη που αναδεικνύει η κοινωνία, για να μπορούν να συμμετέχουν μέσα σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό, και πολιτικό και οργανωτικό και επικοινωνιακό. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά έχουμε χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι εφικτά. Και αν κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι το Πασόκ θα διεκδικήσει με εντελώς άλλους όρους τις επόμενες εκλογές. Φαντάζομαι ότι ό,τι και να έχετε πει με τον κύριο Ανδρουλάκη που κέρδισε τις εκλογές, θα περιμένετε να το πει ο ίδιος, δεν θα το πείτε εσείς, αλλά έχετε συμφωνήσει σε κάτι, δηλαδή έχετε ένα κοινό σχέδιο για την επόμενη μέρα, για το τι θα κάνει το Πασόκ, πώς θα το κάνει, τι θα κάνετε εσείς στο Πασόκ? Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο και από τις συζητήσεις που είχα κάνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Δούκα, ότι η ανάγκη για ένα πιο ανοιχτό Πασόκ, για ένα Πασόκ το οποίο συνθέτει, για ένα Πασόκ το οποίο τα όργανα έχουν λέγει πραγματικό στο μέλλον του κόμματος, είναι μέσα στις προτεραιότητες που θέτουμε όλοι πλέον. Νομίζω ότι τους περιορισμούς της κατάστασης μέχρι τώρα τους είδαμε. Αλλά δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο αυτή είναι όλη μας η εμπειρία. Έχουμε εμπειρία από πολλά χρόνια πριν και ξέρουμε τι συμβαίνει όταν το Πασόκ αρχίζει και αγκαλιάζει δυνάμεις. Δεν υπάρχει τέλος στο τι μπορούμε να πετύχουμε. Το θέμα είναι να το κάνουμε αυτό, όπως είπα, και πολιτικά και οργανωτικά και επικοινωνιακά. Ξεκινώντας με το πολιτικό, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή η αποσαφήνιση ενός οράματος, το οποίο μπορεί να δει η κοινωνία και να πει: ναι, βρε παιδάκι μου, εγώ μπορώ να δω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το όραμα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια κοινωνία που νιώθει, σε πολύ μεγάλη της πλειοψηφία πλέον, ότι είναι στην απέξω. Ότι συμβαίνουν πράγματα στη χώρα στα οποία δεν έχει κανένα λέγιν ή καμία συμμετοχή. Η διόρθωση αυτής της στρεβλής κατάστασης η οποία υπάρχει σήμερα είναι κάτι το οποίο το Πασόκ το έχει ξανακάνει και μπορεί να το ξανακάνει. Αλλά θέλει και ένα κόμμα το οποίο να λειτουργεί με έναν τρόπο που να τα προωθήσει. Με ορίζοντα τι, δηλαδή ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που νομίζετε ότι εμείς θα πρέπει, δικαιούμαστε, ή μάλλον το Πασόκ δικαιούται να μας ζητήσει, περιμένετε να δείτε τι θα κάνω, μέχρι πότε? Αυτά ξεκινάνε την πρώτη μέρα. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το Πασόκ την επόμενη μέρα θα φανεί πολύ γρήγορα. Τώρα, το πότε θα κλείσουν κάποια θέματα, όπως είναι ένα προγραμματικό συνέδριο ή ένα οργανωτικό συνέδριο, αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Θα πάρει, εγώ είχα υπολογήσει περίπου στην ομιλία που είχα κάνει στις 3 Σεπτέμβρη, ότι αυτό θα πάρει περίπου ένα χρόνο.
για να κλείσουν όλα αυτά τα θέματα. Κατάλαβα από τη συνάντησή μου με τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θέλει να τα προχωρήσει αυτά πιο γρήγορα. Το οποίο το καλωσορίζω, μακάρι να μπορέσουμε, αν κάνουμε σωστά τη δουλειά, μακάρι να γίνει πιο γρήγορα. Όλα βέβαια θέλουν και μια ορίμανση, έτσι, διότι από εδώ που βγήκαμε μέχρι εκεί που έχουμε να πάμε, είναι μια διαδρομή η οποία... Πολιτικά ο στόχος ποιος είναι? Η νίκη στις εκλογές. Δεν υπάρχει τίποτα δεύτερο σε αυτό και το έλεγα σε όλη την προεκλογική εκστρατεία και συνεχίζω να το πιστεύω. Ένα κόμμα που πήρε 12% στις ευρωεκλογές πριν από λίγους μήνες, το να λέει νίκη στις εκλογές. Ναι, μοιάζει ύβρις, σε 2,5 χρόνια μοιάζει. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά υπάρχει 1,5 με 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι οι οποίοι είναι θετικά διακείμενοι προς το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν πάνε στις κάλπες. Αυτοί οι ψηφοφόροι, εάν τους κινητοποιήσουμε, βγάζουν κυβέρνηση μόνοι τους, χωρίς εμάς. Το θέμα είναι να τους κινητοποιήσουμε εμείς πριν αρχίσουν να τους κινητοποιούν άλλες δυνάμεις. Τώρα, είπε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου μια πολύ χαρακτηριστική φράση ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ 60-40, 60 Ανδρουλάκη, 40 Δούκας. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι 60-40 το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι στην πραγματικότητα 20-20-20-20 και η σύνθεση απαιτεί μια σύνθεση περισσότερων φυλών, ας πούμε, όχι μόνο δύο, μια πλειοψηφία και μια μειοψηφία. Συμφωνείτε με αυτό? Καταρχήν ναι, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, ότι ψηφίσανε γύρω στους 300.000 ψηφοφόροι την πρώτη Κυριακή και αυτό ακόμα ο αριθμός δεν αποτυπώνει το λεγόμενο όλων ΠΑΣΟΚ, για να χρησιμοποιήσω μια ιστορική φράση, το οποίο βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Άρα ούτε ο καθένας μας πρέπει να περιχαρακωθεί πίσω από το ποσοστό του και να λέει θέλω το 20% γιατί αυτό πήρα. Δεν είναι. Ο σκοπός μας είναι ο καθένας από εμάς αυτό το πράγμα να το παλαπλασιάσει για το καλό του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Τώρα, επειδή ανέφερα την κυρία Διαμαντοπούλου, το ρώτησα και την ίδια, γιατί κυκλοφόρησε πολύ αυτή την εβδομάδα. Πολλοί είπαν ότι εάν δεν είχε προσθέσει τη δική της υποψηφιότητα η κυρία Διαμαντοπούλου, όχι γιατί είσαστε οι ίδιοι, δεν είσαστε και έχετε αρκετά εμφανείς διαφορές, αλλά τα κοινά σας επικοινωνούν ότι αν η κυρία Διαμαντοπούλου δεν ήταν υποψήφια, ο Παύλος Γερουλάνος μπορεί να ήταν ευκολότερα στο δεύτερο γύρο. Έχετε... Νομίζω ότι αυτά τα αν είναι τα αν της προηγούμενης μέρας. Η επόμενη μέρα καλεί όλους μας να είμαστε συστρατευμένοι στην πρώτη γραμμή και αυτό σημαίνει συνεργασία όλων των ανθρώπων που ήμασταν στις κάλπες. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα το... Όχι ότι δεν έχει νόημα αυτή η ανάλυση, αλλά δεν έχει νόημα να την κάνουμε εμείς αυτή την ανάλυση. Αυτή είναι μια ανάλυση που θα κάνουν ιστορική από εδώ και πέρα, αν κάποιος ενδιαφερθεί για το τι έγινε στις κομματικές εκλογές του 24. Αλλά για μας η μεγάλη προτεραιότητα τώρα είναι να συνθέσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις για να τις πολλαπλασιάσουμε. Και επιμένω σε αυτό, διότι το να βλέπουμε μόνο την αποτύπωση τη σημερινή είναι αυτό το οποίο μας κράτησε μικρούς στην αρχή. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κάνει αυτά που χρειάζεται για να τις κερδίσει. Έχει η μια δυσκολία που έχει πρώτα απ' όλα ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά όλοι μαζί, είναι να πετύχετε αυτή τη σύνθεση και μάλιστα σύνθεση σε κάτι που να είναι καινούριο, να μην είναι απλώς μια επανάληψη του ίδιου από περισσότερα στόματα. Ένα δεύτερο είναι δύο αυτό που νομίζω ότι είναι σαν μαύρες τρύπες στην σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον κόσμο. Η μία μαύρη τρύπα είναι η Αττική. Την προηγούμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή, στην Αττική ήρθαν να ψηφίσουν περισσότεροι από ό,τι είχαν έρθει την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, στην Αττική ήταν εμφανής μια μικρή αύξηση του εκλογικού σώματος. Μόνο που σε αυτό το εκλογικό σώμα, πρώτος ήσασταν εσείς και δεύτερη κυρία Διαμαντοπούλου, οι οποίοι ήσασταν εκτός δευτέρου γύρου. Και ενδεχομένως αυτό εξηγεί και την μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Άρα, να μια δυσκολία σύνθεσης και επίσης μια πολιτική δυσκολία. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν ξανακερδίσει την Αττική, δεν πρόκειται να κερδίσει εκλογές. Πολύ σωστό είναι αυτό. Απλά να πω ότι η δουλειά στην Αττική, αντίθετα με αυτό που έχει συζητηθεί όλο αυτό τον καιρό, έχει αρχίσει. Ειδικά στην Αλφα Αθήνας, ουσιαστικά τους τελευταίους δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, καλέστηκα να βοηθήσω στην μάχη που έχει το ΠΑΣΟΚ να δώσει. Και εκεί κάναμε κάτι το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα. Δεν κοιτάξαμε τα ποσοστά μας στην Αττική. Είπαμε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει στην Αθήνα και στην Αττική να προσθέτει ψηφοφόρους. Απόλυτο αριθμό. Και καταφέραμε στην Αλφα Αθήνας, ήταν η μόνη περιφέρεια που αυξήσαμε τον απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων. Δηλαδή να πείσουμε κόσμο, να κρατήσουμε τον κόσμο που έχουμε και να πείσουμε κόσμο
να έρθει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Αυτή είναι η δουλειά που έχουν να κάνουν τώρα σε όλη την Αττική. Όσο κοιτάς ποσοστά, επαναπάβεσαι. Το σημαντικό είναι να βλέπεις πόσους εμπνέεις. Και η δική μας δουλειά τώρα, όλων που έχουμε προσβάσει στην Αττική, είτε είμαστε βουλευτές, είτε είμαστε στελέχοι από εδώ, ο στόχος μας πρέπει να είναι να φέρουμε όλο και περισσότερο κόσμο στην κάλπη. Ναι, αλλά εσείς τι νομίζετε, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό που εξακολουθεί να δυσκολεύει την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο είναι ότι εδώ η κρίση χτύπησε βαρύτερα, εδώ η κρίση ήταν πολύ πιο δραματική και πολύ πιο βίαιη για τους ανθρώπους και εδώ το τραύμα της κρίσης εξακολουθεί να το φέρει το ΠΑΣΟΚ κυρίως και στη συνείδηση των ανθρώπων και την ευθύνη της κρίσης κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και δεν είναι στην Α Αθήνας η μεγάλη σας ζημιά, είναι στη Β Αθήνας, εκεί που είχατε παντοδυναμία και τώρα δυσκολεύεστε. Απλά και στη Β Πειραιά ακόμη περισσότερο. Για να το συνδέσω με την αρχή της συζήτησής μας, πιστεύω ότι αυτή η ωριμότητα που έδειξε το ΠΑΣΟΚ, η ωριμότητα των στελεχών, η διάθεση ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία, διότι η ευθύνη που έχουμε απάνω μας είναι μεγαλύτερη, είναι νομίζω το πρώτο βήμα για να αρχίσεις να μιλάς σε αυτά τα κοινά. Το δεύτερο βήμα, βέβαια, είναι το προγραμματικό σου πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αρχίσεις να μιλάει και στο Περιστέρι και στον Ταύρο και στο Νέο Κόσμο. Είναι όλες αυτές οι περιοχές, είναι περιοχές οι οποίες χρειάζεται να ακούσουν το ΠΑΣΟΚ και πάλι θα πω πολιτικά και οργανωτικά και επικοινωνιακά. Δηλαδή αν δεν είναι ολιστική η προσέγγιση μας προς αυτά τα κοινά, θα τα χάσουμε πάλι. Δεν έχουν τεράστια... Αλλά τι μπορείτε να τους πείτε, σύμφωνοι να είναι, αλλά τι μπορείτε να τους πείτε, τι μπορείτε να πείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν τον συναντάτε στο δρόμο σας λέει «Εμένα η ζωή μου καταστράφηκε το 2012». Έπεσα σε μια άβυσο και αισθάνομαι ότι φταίτε εσείς γι' αυτό. Δεν είναι αυτό που αντιμετωπίζω εγώ στην Α Αθήνας. Θα μιλήσω ειδικά για την Α Αθήνας, διότι αυτό που αντιμετώπισα στην Α Αθήνας όταν κατέβηκα καταρχήν για δήμαρχος και μετά κάθε μέρα που περνάει είναι πού είστε ρε παιδιά. Πού έχετε εξαφανιστεί. Δεν είναι σας την κρατάω και θα το πληρώνετε όλη τη ζωή. Και εκεί από το να περπατάς στην πόλη μέχρι να συζητάς για τα προβλήματά της και να τα λύνεις, όλα αυτά συμβάλλουν στο να αρχίσει ο κόσμος να λέει ίσως το ΠΑΣΟΚ αξίζει μια ευκαιρία. Τώρα που μιλάμε για την πόλη, πολλοί είπαν ότι ήταν τελικά και εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε αυτό που πολλοί εξ αρχής λέγανε, ότι ήταν ένα λάθος κάποιος να προσπαθεί να είναι και δήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά το αποτέλεσμα, αισθάνεστε ότι ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, μπορεί να γυρίσει και να κάνει δουλειά στην πόλη ή διαγυρίζει τραυματισμένος? Δεν ξέρω αν έχει επιλογή πλέον. Πρέπει να γυρίσει στην πόλη και πρέπει να αφιερωθεί, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, αυτό θα κάνει στη θέση του, να αφιερωθεί με όλες τις δυνάμεις εδώ πέρα, διότι είναι το ένα πράγμα το οποίο με ανησυχεί για την Αθήνα. Εάν δεν γυρίσει το κλίμα μέσα στην Αθήνα και στο Δήμο της Αθήνας, πιστεύω ότι τα ωφέλη που είχαμε αρχίσει να μαζεύουμε θα γίνουν ζημιές. Όπως του είπα και στο τηλέφωνο όταν τον χάρη για την πορεία του, θα είμαι πάντα δίπλα για να βοηθήσουμε να ξαναπάρει μπρος η Αθήνα και να κρατήσουμε το ΠΑΣΟΚ ψηλά. Λέτε το ίδιο και απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη? Εννοώ ότι θα είστε δίπλα. Ναι, προφανώς. Αλλά στον νικητή νομίζω ότι. Αυτό είναι ανοίγω άλλο κεφάλι. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερο το θέμα. Αλλά... Ποια θα είναι οι σχέσεις από εδώ και πέρα με τον νικητή? Και μετά τον πρώτο γύρο και μετά τον δεύτερο γύρο. Έχω πει ότι είμαι στη διάθεση όλων για να παλέψουμε για την επόμενη μέρα, όπως ήμουν πάντα άλλωστε. Αλλά η Αθήνα έχει ειδικό ενδιαφέρον, διότι είμαι και βουλευτής της πόλης. Τώρα, η δεύτερη μαύρη τρύπα, έλεγα, γιατί μία είναι η Αττική, η δεύτερη είναι οι νεότεροι ψηφοφόροι. Έβλεπα ξανά τα νούμερα από το πώς ψήφισαν οι άνθρωποι σε ευρωεκλογές, οι διάφορες ηλικιακές ομάδες. Προκύπτει ότι στις ηλικίες τις πολύ νέες, 17-24, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτος με 18,5 και το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο με 11,3, 7 μονάδες πίσω. Στις άλλες, στις πιο δύσκολες ηλικίες, 25-34, δηλαδή τις ηλικίες που έφαγαν την κρίση κατά κέφαλα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάλι πρώτος με 18 και το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο με 7,8. Το περνάει η Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση. Άρα έχετε μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μιλήσετε με όποιον είναι κάτω από 40. Η αλήθεια αυτή είναι και θα σας έλεγα ψέματα αν σας πω ότι έχω μια εύκολη λύση. Για άλλα κοινωνικά στρώματα έχω.
Και τα είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά. Έχουμε ολόκληρα κοινά στα οποία δεν έχουμε τόσο μεγάλη απήχηση όπως είχαμε παλιά, όπως ήταν ο αγρότης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο δημόσιος υπάλληλος. Εκεί όμως έχουμε στελέχη τα οποία εκφράζονται σε συλλογικότητες και μπορεί να μας βοηθήσουν. Οι νέοι είναι ένα κεφάλαιο πολύ διαφορετικό και εκεί πρέπει να ξανασχεδιάσουμε όλη μας την προσέγγιση, διότι εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε πολιτικά όπως ξέρουμε. Οι νέοι όμως περιμένουν από εμάς μια διαφορετική προσέγγιση και όποιος λέει ότι έχει τη χρυσή σφαίρα γι' αυτό λέει ψέματα. Συμφωνείτε πολύ δουλειά. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο στοίχημά σας. Πρέπει να σας πω ότι έχοντας καταθέσει την αναγέννηση που ήταν το πρόγραμμα που παρουσίασα για τις κομματικές εκλογές, μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, γιατί η αναγέννηση ουσιαστικά σε αυτό το κοινό μιλάει. Και είμαι ο πρώτος που θα πω ότι σε αυτό το κοινό δεν μίλησε. Άρα είναι και προσωπικό μου ερώτημα, πώς μπορεί να έχεις ένα ανατρεπτικό σχέδιο και να μην ακουμπάει ακόμα τις νέες και τους νέους. Είναι μια δουλειά που θα την πιάσουμε από την αρχή. Θα σας ζητήσω να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ 100,3, ακούτε το ημερολόγιο και το ημερολόγιο φιλοξενεί σήμερα την επομένη του τέλους των εκλογών του ΠΑΣΟΚ, που ήταν μακρά διαδικασία, ξεκίνησε από το βράδυ των ευρωεκλογών και έληξε χθες. Μαζί μας είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Για να κλείσω, από εδώ και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει προφανώς μια άλλη θέση στην πολιτική γεωγραφία. Είναι πια σαφώς στη συνείδηση όλων μας, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, το δεύτερο κόμμα, διότι αυτό που ήταν ως χθες δεύτερο αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Ενδεχομένως να είναι και κοινοβουλευτικά δεύτερο σε λίγο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ διασπαστεί. Αλλά άρα αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα: ποια είναι η σχέση του με το πρώτο κόμμα, τι είδους αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι και ποια είναι η σχέση του με το τρίτο κόμμα, δηλαδή με τον υποδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι πιο δύσκολο ερώτημα. Το πρώτο νομίζω ότι η πορεία του μέχρι τώρα, η αντιπολιτευτική του πορεία μέχρι τώρα, εκτός από κάποιες κακοφωνίες τύπου γάμος ομόφυλων ζευγαριών, επιστολική ψήφος και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν μια στάση σοβαρότητας και προτάσεων. Αυτό πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να γίνει πιο συντεταγμένο. Να είναι δηλαδή ο κανόνας πια σε οτιδήποτε κάνουμε απέναντι στην κυβέρνηση, και αυτό θα αναδείξει ένα ΠΑΣΟΚ σοβαρό, ένα ΠΑΣΟΚ σωστά αντιπολιτευτικό και σιγά σιγά έτοιμο να κυβερνήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί εκεί πέρα. Οποιαδήποτε παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω θα δημιουργήσει περισσότερο χολή, αν θέλετε, παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μια διαδικασία στην οποία θες να μπεις, γιατί θα καείς και εσύ. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν εκεί οι διαδικασίες, όποιες είναι αυτές, και μετά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει οποιοδήποτε κάλεσμα. Αν αυτές οι διαδικασίες όμως απελευθερώσουν ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν στο κενό και θα αναζητούν, και ενώ πρώτον ψηφοφόρους εννοείται, αλλά και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στρατεύθηκαν πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθει η ώρα, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει μια πόρτα ανοιχτή ή να πει... Όχι, για μένα η πόρτα πρέπει να είναι... Εξομολογηθείτε πρώτα για τις αμαρτίες σας. Όχι. Πιστεύω ότι η πολιτική ζωή που λειτουργεί έτσι ουσιαστικά κρατάει όλο τον κόσμο εγκλωβισμένο. Σαφέστατα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν με σχρό τρόπο για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και δεν φαντάζομαι αυτοί τώρα να θέλουν να γυρίσουν πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά η πόρτα για τους ψηφοφόρους πρέπει να είναι πάντα ορθά ανοιχτή, και για τα στελέχη με τα οποία υπάρχει ένα επίπεδο πολιτικής συνεννόησης να μείνει ανοιχτή, διότι έχουν πολλά στα οποία μπορεί να συμβάλλουν. Αλλά δεν πρέπει να είναι μια επιθετική πολιτική κανιβαλισμού. Πρέπει να είναι μια πολιτική ανοιχτής αγκαλιάς και ευχαρίστως να έρθει κόσμος. Επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι οι οποίοι κλείσανε τις πόρτες με το ΠΑΣΟΚ είναι μια άλλη κατηγορία από μόνοι τους, αλλά δεν είναι τόσο πολλοί αυτοί. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μείνει ανοιχτό, και για να μείνει ανοιχτό εμείς έχουμε πολλή δουλειά βάσης να κάνουμε. Πρέπει πραγματικά να σηκώσουμε τα μανίκια, να μην το παίζει κανένας ούτε αρχηγός ούτε παρά τον αρχηγό κτλ. Και να δουλέψουμε όλοι στη βάση για να αρχίσουμε να φέρνουμε κόσμο πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ. Καλή σας ημέρα.